Φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Μπορνόζη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Capital Link και θα μας αναλύσει τους άξονες του φόρουμ Capital Link Cyprus Shipping που αρχίζει την 5η 17 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπορνόζη. Χαιρετώ από τη Νέα Υόρκη που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Το 5ο ετήσιο συνέδριο, ναυτιλιακό μας συνέδριο για την Κύπρο, όπως είπατε, θα πραγματοποιηθεί την 5η 17 Ιουνίου. Θα ξεκινήσει 10:50 το πρωί ώρα Κύπρου μέχρι το απόγευμα περίπου στις 6 ώρα το απόγευμα. Φέτος, λόγω καταστάσεως, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Ακριβώς λοιπόν αντιμετωπίζοντας την πρόκληση των καιρών, έχουμε διαφοροποιήσει το συνέδριό μας και σκοπός είναι φέτος που το κάνουμε ψηφιακά και απευθυνόμεθα σε ένα παγκόσμιο κοινό, να προβάλλουμε την Κύπρο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Κύπρου σε ένα σαν ναυτιλιακό κέντρο, σε ένα διεθνές κοινό. Mm-hmm. Όταν κάνουμε κάθε χρόνο ένα συνέδριο στην Κύπρο, το οποίο γίνεται σε κανονική μορφή, στο συνέδριο αυτό θέλουμε να έχουμε κόσμο που έρχεται από πάρα πολλά μέρη εκτός Κύπρου για να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό networking. Φέτος που αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, έχουμε ένα άλλο approach και έχουμε σημαντικούς παράγοντες της κυπριακής ναυτιλιακής κοινότητας, Έλληνες και εμείς, δηλαδή Κύπριους και εμείς, οι οποίοι απευθύνονται σε ένα διεθνές κοινό και συζητούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σαν ένα ναυτιλιακό κέντρο. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, αυτό το οποίο θέλουμε να προβάλλουμε είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στην Κύπρο έχει κάνει σημαντικά βήματα κάτω από την ηγεσία του κ. Δημητριάδη. Έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά όχι μόνο την ενίσχυση της κυπριακής σημαίας αλλά παράλληλα θέματα αλλαγής πληρωμάτων, συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την ψηφιοποίηση. Έτσι λοιπόν το συνέδριο έχει σαν θέμα Cyprus Shipping at the forefront of industry developments enhancing competitiveness in a fast changing world. Να αναφέρουμε ότι η Κύπρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κέντρο πλειοκτησίας και παράλληλα διαχείρισης πλοίων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, νομίζω 5% και πάνω του παγκόσμιου στόλου διαχειρίζονται εταιρείες που έχουν βάση την Κύπρο. Και παράλληλα έχουμε μία αυξανόμενη και σημαντική πλειοκτησία. Άρα, the Cyprus Cluster έχει σημαντική υποδομή, σημαντικά πλεονεκτήματα και η Κύπρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ήδη χρησιμοποιείται όχι μόνο σαν ένα κέντρο πλειοκτησίας και διαχείρισης πλοίων, αλλά σαν ένα κέντρο τεχνολογίας, σαν ένα κέντρο χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν, σαν ένα κέντρο, αν θέλετε, legal jurisdiction. Έτσι λοιπόν, έχουμε παρουσιάσεις οι οποίες προβάλλουν αυτά τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, δηλαδή μιλάμε για την Κύπρο σαν ένα maritime center, για το legal infrastructure, για το insurance hub, το οποίο είναι η Κύπρος, και μετά μπαίνουμε σε συγκεκριμένα θέματα. Για την κυπριακή σημαία, για τη διαχείριση πλοίων, για την πλειοκτησία, για την ψηφιοποίηση και για πληρώματα όπου η Κύπρος έχει κάνει σημαντικές προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια σε θέματα διαχείρισης ρήπων. Άρα είναι μια, αν θέλετε, πλήρης ατζέντα η οποία ανταποκρίνεται και στα θέματα τα οποία έχει βάλει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σαν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να προβάλλει την Κύπρο διεθνώς. Έχουμε την υποστήριξη βεβαίως του Υφυπουργείου της Ναυτιλίας, της Ενώσεως Πλειοκτητών, πάρα πολλών άλλων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και του Cyprus Shipping Chamber και προβλέπουμε ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό συνέδριο. Αν δείτε την ατζέντα είναι πάρα πολύ μεστή, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και πάλι η ιδέα είναι να προβάλλουμε την Κύπρο σε ένα παγκόσμιο διεθνές κοινό και η Capital Link έχει την υποδομή με όλα τα συνέδρια που κάνουμε σε όλο τον κόσμο για να προβάλλουμε ακριβώς την Κύπρο σαν τη σημαντική ναυτιλιακή βάση που είναι.
Θα προβληθούν και θα συζητηθούν σε αυτό το συνέδριο, κύριε Μπορνόζη, και οι τελευταίες ρυθμιστικές τάσεις, οι χρηματοοικονομικές και ευρύτερα οι εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα της ναυτιλίας. Μπράβο. Έχουμε ένα συνδυασμό δύο θεμάτων. Από τη μια πλευρά είναι οι τάσεις και εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο της ναυτιλίας, industry oriented, και από την άλλη πλευρά πώς αυτά τα θέματα προσαρμόζονται στην Κύπρο. Προφανώς θα μιλήσουμε για τις γενικότερες τάσεις, αλλά παράλληλα θα μιλήσουμε για το πώς οι τάσεις αυτές υλοποιούνται μέσω κυπριακών πρωτοβουλειών που έχουν κατατεθεί από την Ένωση Επιλογητών, από το Υπουργείο και άλλους οργανισμούς. Μάλιστα. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για παρακολούθηση προς όλους? Απόλυτα. Απόλυτα. Και ξέρετε, το ψηφιακά συνέδρια, από τη μια πλευρά έχουμε το μειονέκτημα ότι δεν έχουμε τον άλλον δίπλα να έχουμε μια χειραψία να μιλήσουμε, να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, να μιλήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχεις το πλεονέκτημα ότι μπορείς να έχεις μια πολύ καλή ατζέντα η οποία είναι διαθέσιμη σε ένα παγκόσμιο κοινό, και η ατζέντα αυτή δημιουργεί ένα αρχείο ψηφιακό το οποίο μπορεί κάποιος να μπει να το δει αργότερα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι το δει από την Αμερική ή από την Ασία και είναι σε διαφορετική ώρα, μπορεί να μπει κάποια άλλη στιγμή και να το παρακολουθήσει. Ναι. Άρα το ψηφιακό συνέδριο δίνει πολύ καλή θεματολογία, διαχρονικότητα περιεχομένου και απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό. Άρα δεν είναι μόνο το live attendance το οποίο μετράει, είναι παράλληλα και το ποιοι θα έρθουν να το παρακολουθήσουν σαν archive αργότερα. Μάλιστα. Και εκείς το κούπημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπορνόζη. Ευχαριστώ κάθε χρονιά που μας στηρίζετε και είστε μαζί μας. Και να πω ότι αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε διότι πιστεύουμε στην Κύπρο. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό commitment για την Κύπρο. Κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Φέτος ψηφιακά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και τη φιλοξενία.